Καλησπέρα. Μόνο αλεύου λέει ανθρώπων και άλλο Θεός και λέει. Βραχνάδα, έχουμε κορονοϊό, δεν έχουμε, αλλά θα σας τα διαβάσω, γιατί την τελευταία στιγμή, εάν τα πιάσει ένας άλλος, ενδεχομένως και θα τα συλλαβήσει. Θα υποφέρετε λίγο από τη φωνή μου, αλλά δώστε σημασία στα γραφόμενα. Ευχαριστώ. Τα εκατοντάχρονα του φόβου φέτος να θυμηθούμε. Εύχομαι τα 200 του ακμαίων να τον βρούνε. Να έχει προέδρους αξίους να τον διοικούνε, με νέα επιτεύγματα όλοι να επενούνε. Ιούνιο 24, φόβ τα γενέθλιά σου, χαίρομαι για όσα πρόσφερες με την περπατησιά σου. Ο πρώτος σου ο πρόεδρος, ο Γιώργης ο Καμίτσης, με δάκρυα μας έλεγε τις πρώτες αναμνήσεις. Ο φόβ είχε κολύμβηση, ποδόσφαιρο και άλλα, κατάφερε και μάζεψε του τόπου μας τα νιάτα. Το 25 στο έπος μας έκανα να δασώσεις και ανέβασε και θέατρο και άλλες εκδηλώσεις. Το 29 η ομάδα μας γήπεδο καταστρώνει με ανοχή τα Γεωργιού κάτω από το περιβόλι. Το 30 ο φόβος οργάνωσε αγώνες παχιακούς και ήρθε τρίτος στη σειρά με 300 βαθμούς. Το 34 ο Δήμος έδωσε χρήματα για το γήπεδο, χωράφι να είναι ομαλό και κάπως πιο επίπεδο. Και ο Δήμαρχος ο Γιωργαντής ήρθε με δύο εργάτες και βρήκε να έχουν φυτευτεί στο γήπεδο πατάτες. Και αντί να πει «Βροντάδε μου, γήπεδο έχεις νάτο», στη Δημαρχία γύρισε με το κεφάλι κάτω. Το 36 η Ελλάς έχει τον Μεταξά και μια κακή περίοδο στον φόβο μας αρχινά. Άλλα ζητάει η κυβέρνηση από τα σωματεία. Τα θέλει όλα υποτελεί στη νέα εξουσία. Οι γκρίνιες έφεραν και εδώ στο φόβο τότε την έκρωση. Μα να το 47 ήρθε η ανανέωση. Επανειδρύθηκε ο φόβ, αρχίζει νέα πορεία και καταγράφει μια λαμπρή ως τώρα ιστορία. Εφημερίδα εκδόθηκε μέσα στο 52. Τα νέα του Βροντάδου μας βγήκαν και εξ' απτυχίο. 55 και ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο φόβ δίνει ως γήπεδο τμήμα περιβολίου. Το 62 στήθηκε το πρώτο του φόβ μουσείο, το οποίο και στεγάστηκε στο Προθεναγωγείο. 63. Ο ναός των φόβων παραχωρεί την έκταση την δυτική να εγκατασταθεί. Όντως το 64 κτίριο τότε χτίστηκε και στη μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκη στήθηκε. Και το νερό μέσα κλειδού στο 73 ήρθε από τον φόβ και έφτασε σε νέα τοποθεσία. Στο πλατανάκι έτρεξε το όμορφο νερό. Χώρα Βροντάδος γεύτηκε της φύσης τ' αγαθό. Στον φόβ κουβέντες γίνονταν γήπεδο αν θα γίνει. Και ο ναός του Αγίου Γεωργιού πρόσθετο χοροδίνει. Δίνει τις σκάλες νοτενά, που ήταν νεκροταφείο, που είναι οι κερκίδες σήμερα. Αυτό ήταν το σημείο. Να το 74 έφτασε η μεγάλη δωρεά. Η οικογένεια Φαβαλιών θα βάλει τα λεφτά. Θέλουν να γίνει γήπεδο της Χιού ένα στολίδι, κερκίδες, στίβος, προβολής, τίποτα δεν θα λείπει. Ο φόβ χαροποιήθηκε και ο Βροντάδος χέρι και ο κόσμος όλος έτρεξε αμέσως του συγχέρι. Με εντολή των Φαβαλιών, ο Νικολής ο Ψώρας, σε 3 χρόνια το έκαμε το γήπεδο της ώρας. Πρόεδρο είχε τότε ο φόβος τον Κώστα τον Καρίτσι, που έτρεχε νυχτημερών το έργο να φροντίσει. Το 75 ξέχασα τον έπαινο Ακαδημίας και τη μεγάλη προσφορά 50ετίας. Το 77 τώρα ο φόβος προχωρεί σε επιστρώση πλατείας που έχει από το Δήμο όνομα Πλατεία Ελευθερίας. Το γήπεδο τελείωσε το 78, εγγένεια γινήκανε Αύγουστο τον καυτό και όλη η χαρά ευγάλαμε μέσα από τα στήθη, έπαινο για τους Φαβαλιούς αιώνια ευγνωμοσύνη. Φτάνει το 79, λαογραφικό μουσείο, ως γράφει το περίφημο του φόβου μας στο αρχείο, να σώσει τα κοιμήλια που είναι πεταμένα και από τα σεντούκια όσα βρεθούν να μην πάνε χαμένα. Το 93 ξεκινούν θεμέλια κτηρίου και να η μεγάλη αίθουσα μετά του έξω εθρίου. Το 6 και το 12 βλέπω επισκευή. Το γήπεδο ανακαινίζεται και γίνεται κουκλί. Ο γιος του Ψώρα ανέλαβε τα ύμνη στο Μαρκάκι και όλα τα επισκέβασε με τεχνή και μεράκι. Γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, ταρτάνμα και κερκίδες, άνετα από διτήρια γεννούν νέες ελπίδες. Μα ποιος ξοδεύει τα λεφτά τάπητες προβολής του Φαβαλιού μας να κοιτάς και να ευχαριστείς. 50 χρόνια δίνουνε δίχως διακοπή να τους χαρίζει ο Θεός υγεία και προκοπή. Κι έτσι ο φόβος μας γράφει πια αθλητική ιστορία. Ομάδες μπάλας έχει πια και παίρνει και πρωτεία.
μα και από τον Στίβο έρχονται νίκες και διακρίσεις, γεμάτοι οι ντουλάπα του κύπαλα και αναμνήσεις. Και ακολουθούν οι εκδρομές και χίλιες ομιλίες, θέατρα, μουσικές βραβείες και κάποιες συναυλίες. Μα για να γίνουν αυτά, επέρασες αγώνα που κάνανε οι πρόεδροι και μέλη ένα αιώνα. Και τώρα έχεις πρόεδρο και μέλη ενεργά που δεν αφήνουν τον καιρό στον ύπνο να κυλά. Μπράβο στον ΦΟΒ, θέλω να πω στα 100 του χρόνια, ακμαίος να είναι ζωντανός και να προσφέρει αιώνια. Και εμείς όλοι οφείλουμε να τον βοηθούμε, να ασπρώχνουμε τα τέκνα μας λαμπρό να το κρατούνε. Ας παραδώσουμε εδώ για φέτος τη σκητάλη, χρόνια πολλά σε όλους σας, του χρόνου εδώ πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Και σε ευχαριστούμε στην κυρία Μαρκέλα, απέδωσε τον πίνακα πραγματικά όπως έχει η ιστορία, ξέρετε τι γράφει στα βιβλία της ιστορίας. Πράγματι είναι συνδεδεμένος ο ναός απόλυτα με τον ΦΟΒ. Και από το 19 έγινε η πρώτη προσφορά των νέων εκείνης της εποχής, πριν γίνει δηλαδή το σωματείο, αλλά μέσω μετά την Ζωποντάδο. Είναι η εικόνα που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του ναού, η ζωγραφισμένη εικόνα από τον πρόναο καθισμένο μες στο ναό. Δείτε την εικόνα εκεί πάνω, είναι του 1919, από μια ομάδα νέων της περιοχής. Ήταν τα προεόρτια να δημιουργηθεί το σωματείο. Και για να μην τελειώσω με αυτό και μόνο μια και τα είπαμε αυτά, το 1924 είχαμε και άλλο ένα σωματείο, την Ένωση Ζωποντάδο, η οποία εσύ 7-8 χρόνια. Ευχαριστώ προς το παρόν.